Να παρακαλέσω τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος όπως όλοι ξέρετε είναι ένα από τα μέλη της European Association of Urology που εκδίδει τα guidelines και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος όταν βλέπω τη φωτογραφία του είτε στο διαδίκτυο είτε στο τυπωμένο περιοδικό. Να μας πει πώς βγαίνουν αυτά τα guidelines, γιατί τελικά όλοι όσοι ήταν εδώ σήμερα και μιλούσαν, για να αποδείξουν αυτό που έλεγαν, έλεγαν guidelines. Το πήρατε από το στόμα μου, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Και εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ουσιαστικά το 2001 διαδέχτηκα τον κύριο Σοφρά στο board του Guidelines Office, τότε Health Care Office, γιατί ο κύριος Σοφράς ήταν από τα πρωτοπόρα μέλη του συγκεκριμένου office και συμμετείχε στην τρομακτική προσπάθεια που έχει καταλήξει σε αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα. Αν θέλετε να βάλουμε τις διαφάνειες. Λοιπόν, ο σκοπός μου θα είμαι πολύ πιο πρακτικός μετά από αυτή την καταπληκτική εισήγηση που άκουσα για το evidence-based medicine, την τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, αλλά θα είμαι πιο πρακτικός. Και σκοπός μου ουσιαστικά είναι... Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το απόγευμα. Λοιπόν, και σκοπός μου ουσιαστικά είναι να σας πείσω, αν καταφέρω, έλεγα προηγουμένως, να πείσω το 50% από εσάς ότι αξίζει τον κόπο να τα κοιτάει κανείς τα guidelines, τότε θα θεωρήσω τον εαυτό μου ευτυχισμένο σήμερα. Επομένως, ωραία, εντάξει, ήρθε. Δόθηκε ο ορισμός προηγουμένως να τον επαναλάβουμε σε σχέση με την evidence-based medicine, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα τα guidelines. Έτσι, ότι είναι αυτή η ευσυνείδητη, σαφής και συνετή χρήση της καλύτερης σύγχρονης τεκμηρίωσης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη φροντίδα των ανεξάρτητων ασθενών. Αυτός είναι τελικά ο άρρωστος είναι ο στόχος μας στην όλη ιστορία. Αυτός είναι η φροντίδα μας, αυτή είναι η έγνοια μας, αυτή είναι η τελικά όλη μας η αναζήτηση. Σε σχέση όμως με τα guidelines, τι γίνεται? Η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική, μεθοδολογικά πρώτα απ' όλα, έχει ένα πολύ περιορισμένο και ειδικό πεδίο η κλινική ερώτηση, που ακούει στα αρχικά πίκο. Έτσι, P για το patient ή problem, το I για το intervention, τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, το C για να συγκρίνουμε αυτές τις διαφορετικές δυνατότητες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και τελικά να δούμε και την εξέλιξη, το outcome, το πώς θα γίνει. Αντίθετα όμως, οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες οδηγίες, τα guidelines, καλύπτουν ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα από ένα πολύ πολύ μικρό προβληματάκι. Έτσι. Μπορούμε δηλαδή στην τεκμηριωμένη ιατρική να απομονώσουμε και να πούμε για τη λυθίαση του άνωτρη τιμωρίου του ουρητήρα, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος. Είναι η εξωσωματική λιθοτριψία ή είναι η ουρητηροσκόπηση. Εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλουμε όμως να βγάλουμε guidelines για όλη τη λυθίαση, αυτό είναι αδύνατο να απαντήσουμε σε κάθε ένα από τα ξεχωριστά ερωτηματικά. Άρα λοιπόν, η ουσία είναι ότι ναι μεν η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική ισοδυναμεί με την έννοια των guidelines, αλλά τα guidelines δεν είναι ισοδύναμα, δεν αντιστοιχούν οπωσδήποτε σε αυτό που περιέγραψε πολύ ωραία προηγουμένως ο κύριος Αποστολίδης σαν τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική. Τι γίνεται λοιπόν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία σε αυτή την ιστορία? Να σας δώσω λίγο και την πληροφόρηση. Υπάρχει από πάνω το EU Board, έτσι, οι μεγάλοι πάπες της όλης της ιστορίας. Υπάρχουν τα διάφορα offices. Υπάρχει και το Guidelines Office, το οποίο παλιότερα ονομαζόταν Health Care Office. Όποιος θέλει μετά θα του πω τη γνώμη μου γιατί μετανομάστηκε αυτή η ιστορία. Και κάτω από το Guidelines Office ελέγχονται από αυτή την ιστορία μια σειρά από Working Groups. Έτσι, υπάρχουν αυτή τη δεδομένη στιγμή μια σειρά από working groups, θα τα δούμε. Η σύνθεση λοιπόν του board αυτού του office συνίσταται από αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη δεδομένη στιγμή. Θα προσθεθούν άλλοι δύο. Εξοφίτσιο είναι ένα μέλος από το κεντρικό board της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Και έχουμε έναν chairman, τον κύριο Parsons αυτή τη στιγμή από την Αγγλία και έναν vice chairman, τον κύριο Ιρανή από την Γαλλία και κάποια μέλη. Και έχουμε μια σειρά από working groups, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι έχετε ξεφυλίσει λίγο τα guidelines, αυτή τη στιγμή 19 σε αριθμό, που ουσιαστικά καλύπτουν σχεδόν όλη την ουρολογία, θεματολογικά.
Ποιος είναι ο σκοπός όμως, το ξεκαθάρισε και ειδικά αυτή είναι μια διαφάνεια η οποία είναι από την πρώτη εισαγωγή που είχατε κάνει, κύριε καθηγητά, νομίζω, όταν πρωτοκυκλοφορήσαν τα πρώτα guidelines. Ο σκοπός λοιπόν των guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας δεν είναι να προδιαγράψουν τον τρόπο που ο κλινικός γιατρός θα αντιμετωπίσει τον ουρολογικό ασθενή. Δεν είναι δηλαδή να τον βάλει κανείς μέσα σε ένα στενό παντελόνι και να ασφιχτιάσει την όλη ιστορία. Είναι να του δώσει, να τον βοηθήσει να έχει πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα αντιμετωπίσει τον άρρωστό του και για τον οποίο τρόπο υπάρχει μια σχετική ομοφωνία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ξεκάθαρο λοιπόν σαν σκοπός της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και εννοείται και ξεκαθαρίζεται πάντοτε σε κάθε εισαγωγή σε αυτό το βιβλίο πλέον που διανέμεται είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούνται νομικά έγγραφα καθώς σκοπό έχουν μόνο να βοηθούν τους ουρολόγους στην καθημερινή πρακτική. Εδώ κρατήστε λιγάκι αυτή την ιστορία γιατί είναι μια από τις διαφορές με την Αμερική για παράδειγμα όπου έχουν ισχύ νομικού εγγράφου τα guidelines. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν θα κάνει το συγκεκριμένο που περιγράφεται στα guidelines θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του στο δικαστήριο ή κάποιος μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του λέγοντας ότι εγώ έκανα αυτό που λένε τα guidelines. Θα δώσω μια προσωπική αυτή τη στιγμή πληροφόρηση του τι γίνεται στον τόπο μας. Παρόλο λοιπόν που το δηλώνουμε ότι δεν είναι νομικό έγγραφο και δεν γίνεται μόνο στον τόπο μας, γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πληθαίνουν οι περιπτώσεις εκείνες όπου τελικά χρησιμοποιούνται στο δικαστήριο είτε εναντίον είτε υπέρ τα guidelines. Αυτό ας το έχουμε στα υπόψη μας, γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές πλέον σιγά σιγά σε αυτή την ιστορία. Εγώ ξέρω και απόφαση που βασίστηκε. Μάλιστα. Τα guidelines κατά για ναι, το. Ναι, ναι. Δεν θέλω όμως να μπω. Το δίνουμε σαν πληροφορία ότι ας τα έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα. Ιστορικά έχουμε μερικές διαφορές στη μεθοδολογία, το τι έγινε. Όταν λοιπόν πρωτοξεκίνησε την ιστορία ο κύριος Σοφράς με τα υπόλοιπα μέλη του Guidelines Office, του Healthcare Office τότε, 1996, τι γίνεται. Ήταν μια χαώδης κατάσταση. Εγώ δεν ήμουν μέλος τότε, μου την έχουν περιγράψει όμως. Ήταν μια χαώδης ιστορία, τι πρέπει να κάνουμε. Να μαζέψουμε στοιχεία, βρε παιδιά, γιατί κάποιος είπε τότε να βγάλουμε guidelines, σαν Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Τι είναι αυτά τα guidelines, κανείς δεν ήξερε να απαντήσει, κατ' ουσίαν. Όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν μεθοδολογικά ήταν τι, να συλλέξουμε στοιχεία με επαρκή ισχύ. Και τι σημαίνει επαρκής ισχύς σε σχέση με αυτά που μας έλεγε ο κύριος Αποστολίδης προηγουμένως, τέτοιο κοσκίνισμα που πρέπει να γίνεται στα πράγματα. Θολό αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ήταν μια ομάδα σύνταξης, δεν θα την ονομάσω καν ομάδα ειδικών αυτών των guidelines, η οποία είχε σαν σκοπό να, παιδιά, να τα βρούμε αυτά τα πράγματα και να τα συμμαζέψουμε. Και ας τα μπουζουριάσουμε, να τα βγάλουμε προς τα έξω, να τα τυπώσουμε. Συγχωρήστε με, αλλά νομίζω πως εκφράζω λίγο την αγωνία σας κιόλας σαν office εκείνη την περίοδο. Γιατί ήταν και η πίεση από τον De Bruyne τότε και λοιπά, ότι να βγάλουμε guidelines το συντομότερο δυνατόν. 2003 γίνεται ένα μεγάλο βήμα στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτής της ιστορίας και υιοθετεί το guidelines office πλέον την έννοια των levels of evidence και των grades of recommendation. Θα το δούμε πρακτικά τι σημαίνει. Φιλοσοφικά όμως και μεθοδολογικά ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ότι έπρεπε δηλαδή από όλα αυτά τα στοιχεία με την επαρκή ισχύ να τα ιεραρχήσει κανείς και να πει αυτό είναι ισχυρό, αυτό είναι λιγότερο ισχυρό. Αυτό έχουμε πολύ καλά στοιχεία ότι πρέπει να το εφαρμόσει κανείς, σε αυτό είμαστε λίγο σε αμφιβολία. Και το 2007, πέρυσι, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση όλων των μελών των Κομίτης στην Αθήνα. Έχει εγγραφεί στα θετικά μου αυτό το πράγμα, όπου το 2007, λοιπόν, αλλάζουμε μεθοδολογικά, είναι το τρίτο μεγάλο βήμα που έγινε σε αυτή την ιστορία και εισάγουμε πλέον μια καινούργια έννοια να τυποποιήσουμε τη διαδικασία διαλογής. Όσο και σας φαίνεται απλό αυτό το πράγμα, από όλα αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Αποστολίδης, να ξεδιαλέξουμε τόσες χιλιάδες, πρέπει να έχουμε μια μεθοδολογία για να το κάνουμε, για να φτάσουμε να μπορέσουμε με σιγουριά να πούμε «Κύριε Αλιβιζάτε, θα κάνετε αυτό στον τάδε άρρωστό σας». Όχι αποκλείοντας να κάνει τίποτα άλλο, να του δώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας στο συγκεκριμένο πρόβλημα του συγκεκριμένου αρρώστου.
Άρα λοιπόν έχει μια ολόκληρη ιστορία μεθοδολογίας από πίσω αυτό το πράγμα. Μεθοδολογικά λοιπόν αυτή τη στιγμή τι γίνεται, τι κατευθυντήριες οδηγίες δίνουμε στα μέλη των κομίτης, είναι ότι θα πρέπει να επιλεγεί το θέμα, να συσταθεί μια ομάδα εργασίας για αυτή την ιστορία, η οποία θα έχει σαν αντικείμενο να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα αποδεικτικά στοιχεία και τέλος να τα παρουσιάσει. Και πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Ήταν πρώτα απ' όλα έπρεπε να γίνει μια πολιτική επιλογή σε αυτό το πράγμα. Θα πάμε να κάνουμε λίγα πράγματα σε συγκεκριμένα θέματα της ουρολογίας ή να καλύψουμε όλη την ουρολογία? Και έγινε λοιπόν μια σαφέστατη πολιτική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε να καλύψουμε όλη την ουρολογία. Πουθενά αλλού στον κόσμο, καμία άλλη ουρολογική εταιρεία στον κόσμο δεν έχει την ευρεία κάλυψη που έχουν αυτή τη στιγμή οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της ιστορίας ήταν να πούμε ότι κοίταξε να δεις, θα πρέπει, έχουμε την οντότητα, το θέμα που είπαμε ότι πρέπει να επιλέξουμε, καρκίνος του προστάτη. Δεν θα επιλέξουμε τι θα κάνουμε στον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη σαν θεματολογία, κάτι το οποίο το έχει η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία και το έχουμε ξεχωριστό. Μέσα σε αυτό το πράγμα, καρκίνος του προστάτη, βούρο όλα σε αυτή την ιστορία. Από τη διάγνωση, από το screening, αν θέλετε, στην αρχή, μέχρι και την αντιμετώπιση της ορμονοάντοχης νόσου. Όλα μαζί. Δύσκολη δουλειά σε αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτές οι ομάδες εργασίας, τα working group? Έχουν έναν συντονιστή και 4 με 8 μέλη. Τα χαρακτηριστικά σε αυτή την ιστορία είναι ότι πώς τα επιλέγουμε. Να ξέρουμε για αυτή την ιστορία, ότι δεν είναι ότι θα πω, θα διατάξω εγώ, ή μάλλον θα προτείνει η τάδε εταιρεία περιφέρεια της Ευρώπης τον κύριο Σκολαρίκο ότι θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας εκεί πέρα. Έτσι, επιλέγονται κεντρικά αυτά τα πράγματα, δεν τα διορίζει η Ελλάδα, για παράδειγμα εμένα, δεν με διόρισε η Ελλάδα εκεί πέρα. Ήταν επιλογή από το board αυτής της ιστορίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ακαδημαϊκό προσανατολισμός και εμπειρία στο θέμα. Να υπάρχει η ευρωπαϊκή αντίληψη αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ευρεία γεωγραφική κατανομή στην προέλευση αυτών των μελών. Να συμμετέχουν άλλες ειδικότητες όπου χρειάζεται. Αναισθησιολόγοι, ακτινοθεραπευτές, ογκολόγοι και ούτω καθεξής. Προς το παρόν, ορίστε, προς το παρόν δεν έχει γίνει επιλογή να συμμετέχουν γενικοί γιατροί ή και εκπρόσωποι από ομάδες ασθενών σε αυτή την ιστορία, γιατί ανοίγουν διαφορετικοί δρόμοι. Ποια είναι η θητεία? Είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί άλλη μια φορά. Του χρόνου δηλαδή εγώ θα πάρω πόδι από εκεί πέρα. Θέλω, δεν θέλω σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς για να εξασφαλίζεται η μη παπιοποίηση της όλης ιστορίας, παποποίηση της όλης ιστορίας. Η επιλογή, είπαμε, είναι αριστείνδυν. Δεν είναι ότι εγώ εκλέγομαι από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ως εκπρόσωπος στην όλη κατάσταση. Και βέβαια υπάρχει διαδικασία ότι το board, αυτή που σας έδειξα προηγουμένως, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πούμε, κοίταξε να δεις, κύριε Τάδε, από το Τάδε Κομίτη, επειδή, δεν το λέμε επειδή μας έχει εισηγηθεί ο chairman, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας και έξω από εδώ. Ανά πάσα στιγμή. Έτσι, αν δεν πληρεί τα κριτήρια της δουλειάς που πρέπει να κάνει σε αυτή την ιστορία. Πώς γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των αποδεικτικών στοιχείων? Είπαμε ότι χρειαζόμαστε ευρεία κάλυψη. Άρα λοιπόν, άμα πάμε να κάνουμε αυτό που θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, δομημένη ανασκόπηση και ανάλυση της βιβλιογραφίας, θα ήταν φύση αδύνατο να γίνει. Διότι είναι πολύ ευρεία η κάλυψη. Έτσι λοιπόν, από πέρυσι έχουμε υιοθετήσει μία light εκδοχή αυτής της ιστορίας που πάλι το ονομάσαμε EBM Light και η οποία ουσιαστικά τι λέει? Από εδώ και πέρα, κύριοι των working groups, θα έχετε την υποχρέωση να ενσωματώνετε στα guidelines κάθε χρόνο μόνο τις στοιχειοποιημένες μελέτες και τις μεταναλύσεις για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τον όγκο των πληροφοριών που θα έπρεπε να επεξεργαστούν αυτές οι ομάδες. Και βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παίρνουν το level of evidence και ο χαρακτηρισμός των συστάσεων, να παίρνουν δηλαδή το grade of recommendation. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα τώρα σε αυτή την ιστορία τι έχει η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε δομημένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Για κάθε άρθρο, έστω λοιπόν ότι
Μιλάμε για, για τα guidelines για, για τη λυθίαση του ρητήρα. Για κάθε άρθρο θα πρέπει να υπάρχουν δύο αξιολογητές. Θα πρέπει να κατεβάσουν λοιπόν ό,τι άρθρο υπάρχει στη βιβλιογραφία σε σχέση με, με τη λυθίαση του ρητήρα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί αυτό το πράγμα από δύο διαφορετικούς, συμπληρώνοντας όλες αυτές τις φόρμες που είναι σχετικά με τις διάφορες πληροφορίες που μπαίνουν μέσα. Έτσι, δείτε ακόμα, ας πούμε το Stone Free εδώ πέρα. Έτσι, για κάθε άρθρο ξεχωριστά να γίνει η καταγραφή αυτών των πληροφοριών και τελικά να τα συμμαζέψουν. Αυτό λοιπόν είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία ότι είναι αδύνατο να γίνει αν θέλουμε ευρία κάλυψη και συνεχή ανανέωση αυτής της ιστορίας. Όσον αφορά τώρα τα επίπεδα της αποδεικτικής ισχύως, να ξεκαθαρίσουμε πώς γίνεται, πώς μπαίνει η ταμπέλα για αυτή την ιστορία. Ένα αλφα λοιπόν είναι αυτή που προέρχεται από μεταναλύσεις στοιχειοποιημένων μελετών. Είναι το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο. Ένα β είναι όταν προέρχεται από μία τουλάχιστον στοιχειοποιημένη μελέτη. 2α όταν προέρχεται από μία τουλάχιστον καλά σχεδιασμένη μη στοιχειοποιημένη μελέτη. Και δείτε 4 ως level of evidence στην όλη ιστορία είναι οι προερχόμενοι από επιτροπές ειδικών ή γνώμες ή κλινική εμπειρία. Είναι εκείνο το οποίο δεν έχει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως, και ας με πείτε δογματικό στην όλη κατάσταση και ας με πείτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, αλλά η γνώμη του οποιοδήποτε ειδικού, ό,τι και να έχει κάνει στη ζωή του, δεν έχει καμία αποδεικτική αξία. Μηδέν. Έχει το κατώτερο επίπεδο ισχύως στην όλη ιστορία. Για τα πάντα. Άρα λοιπόν, η παλιά αντίληψη, είμαι εγώ ο καθηγητής και ήρθα από την έδρα και θα πάω τώρα να τους φτιάξω όλους και θα κάνουν όλοι ό,τι εγώ πιστεύω, είναι η μεγαλύτερη, αποδείχθηκε αυτό το πράγμα, ότι είναι η μεγαλύτερη ηλιθιότητα η οποία υπήρξε ποτέ στον χώρο της επιστήμης. Αυτή λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, τα πάντα θα πρέπει κανείς να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτά για το καλό των αρρώστων από τη μια μεριά και για το καλό των γιατρών από την άλλη, για την επιστήμη μας. Και έχουμε λοιπόν μετά, με βάση το επίπεδο αποδεικτικής ισχύως της όλης ιστορίας, ερχόμαστε να υιοθετήσουμε. Υπάρχουν πολλά συστήματα grading για αυτό το πράγμα. Έχει υιοθετηθεί το συγκεκριμένο, το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και λέει, grade α είναι αυτές οι οποίες είναι βασισμένες σε αυτές, αυτές και αυτές. Και grade C, γιατί τα δώσαμε τις προηγούμενες μέρες και τις προηγούμενες ομιλίες αυτές τις μέρες και πολύ χάρηκα πραγματικά που πολύ χρησιμοποιήθηκε αυτή η ιστορία ότι η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έχει grade α recommendation σε αυτό το πράγμα ή έχει grade C. Και το grade C είναι εκείνο το οποίο τι εκφράζει, την αγωνία μας και για τη θολούρα. Έτσι, αλλά όταν είναι grade α, είναι εκείνο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα της σιγουριάς ότι πατάς τα πόδια σου γερά για να πεις ότι κοίταξε να δεις, σε αυτό το πρόβλημα, στο συγκεκριμένο άρρωστο, με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχω τη δυνατότητα να πω με πολύ μεγάλο βαθμό σιγουριάς ότι πρέπει να κάνω αυτό. Τελεία, παύλα. Στο grade C, ειλικρινέστατα, σου λέει η ουρολογική εταιρεία, η ευρωπαϊκή, ότι δεν έχω επαρκή στοιχεία για να σου πω με τόσο δογματισμό ότι πρέπει να γίνει το α ή το β. Και ότι έχεις ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με προηγουμένως να επιλέξεις για τον συγκεκριμένο αρρωστό σου με το συγκεκριμένο πρόβλημα τη λύση που εσύ πιστεύεις πιο πολύ σε αυτή την ιστορία. Ποιες είναι οι διαφορές τελικά? Θα πρέπει το ερωτηματικό, θα πρέπει να υιοθετήσουμε τη μεθοδολογία της τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής ή να προχωρήσουμε σε ένα συγκερασμό απόψεων? Έχει επιλεγεί το δεύτερο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε πληροφορίες αποδομημένες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, παράδειγμα κλασικό, η Cochrane Library. Μα έχει πολύ στενά πράγματα. Και αν πιστέψουμε, ας πούμε, για παράδειγμα λέω για αυτή την ιστορία, είναι ότι η καλύτερη θεραπεία της προστατήτητας είναι να κάνει κανείς HIFU. Διότι από μία μεταανάλυση της Cochrane βγήκε ότι, γιατί η μοναδική τυχεοποιημένη μελέτη η οποία υπήρχε για αυτή την ιστορία έλεγε ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα το HIFU σε σχέση με την αντιβίωση. Α, το πιστεύετε εσείς ότι το καλύτερο που θα κάνετε στον άρρωστο με προστατήτητα είναι να κάνετε HIFU? Όχι βέβαια. Έτσι.
Όχι βέβαια. Και γι' αυτό είναι η ιστορία της ελευθερίας, είπαμε, για αυτό το πράγμα. Και άρα λοιπόν, όσον αφορά τα guidelines που έχουν επιλέξει εκ των προτέρων μεθοδολογικά και σαν πολιτική την ευρεία θεματική κάλυψη, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι μια τέτοιου είδους πολιτική είναι ανέφικτη. Διότι θα είχαμε αδυναμία να έχουμε τόσο ψηλής ποιότητας. Θα έπρεπε το μοναδικό που κάνουμε να κάνουμε κλινικές δοκιμές. Να βάζουμε ερωτηματικά για τα πάντα, για κάθε προτασούλα που έχουμε σε οποιοδήποτε σύγγραμμα μέσα και να κάνουμε κλινική δοκιμή. Αδύνατο είναι αυτό το πράγμα. Το κόστος και το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό θα ήταν υπέρογκο. Δεν μπορεί κανείς στον κόσμο να καλύψει αυτή την ιστορία. Ένα παράδειγμα λοιπόν της αυστηρής εφαρμογής της τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής, ας πάρουμε λοιπόν τι έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή, με την Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία. Είχαν αποφασίσει λοιπόν να κάνουν update για τα guidelines για τον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το Μάιο του 2001. Δημοσιεύτηκε το 2007. 6 ολόκληρα χρόνια για να βγάλουν guidelines για τον κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Τι κάνανε? Υπήρχαν 13.888 άρθρα και τελικά επέλεξαν 436 με την διαδικασία που σας έδειξα προηγουμένως. Κάθε άρθρο το παίρναν 2 άνθρωποι, extraction όλων των πληροφοριών από εκεί πέρα, καταγραφή τούτο τ' άλλο, μπλα 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 μπλα. Και τελικά, όταν έρχεται στο αποτέλεσμα κανείς και δει τα ευρωπαϊκά guidelines στην όλη ιστορία, είναι σχεδόν τα ίδια. Άρα λοιπόν μεθοδολογικά δεν έχουμε να φοβηθούμε σε σχέση με την μεθοδολογία που ακολουθείται από τους άλλους. Και η τελική ιστορία είναι πώς παρουσιάζουμε τελικά αυτές τις πληροφορίες. Οι οδηγίες που δίνουμε στα working groups είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, τα κείμενα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. Θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν πιο πολλά διαγράμματα και πιο πολλούς πίνακες. Θα πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε και να είναι με διαφορετικό χρωματάκι μέσα η περίληψη των συστάσεων, των recommendations. Και σε ένα σημαντικό βαθμό έχει αρχίσει να γίνεται. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή, ποιες είναι οι διαθέσιμες μορφές των guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, που ελπίζω ότι θα σας πείσω ότι γυρνώντας θα έχετε την αντίληψη ότι αξίζει τον κόπο που τα πήρατε, αξίζει τον κόπο που θα στέλνουμε το ταχυδρομείο, αξίζει τον κόπο που μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν το hard copy, αυτό το βιβλιαράκι, που πλέον έχουμε επιλέξει ότι κάθε χρόνο θα βγαίνει ένα καινούριο. Φέρνει κανείς από τη βιβλιοθήκη το παλιό, το πετάει. Ενώ στην αρχή είχε ξεκινήσει η ιστορία με τα binders, όπου το οποιοδήποτε, γιατί δεν ανανεώνονται τα guidelines κάθε χρόνο. Έτσι. Αλλά για να μην μπαίνει κανείς στη διαδικασία να δω φέτος, ρε παιδιά, ποιο ήταν για τον καρκίνο του προστάτη, έχουμε το update, τι έχουμε για τη λιθίαση, και να ψάχνω εκεί που τα έχω στον ντοσχέ μου μέσα. Επιλέχθηκε λοιπόν, παρόλο που είναι λίγο πιο ακριβή αυτή η ιστορία, να βγαίνει το hard copy, το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα, για κάθε ανανέωση των guidelines, υπάρχει η δημοσίευση στο European Urology, που είναι σαν άρθρο ουσιαστικά σε αυτή την ιστορία, που είναι πιο συμπυκνωμένο. Υπάρχει το pocketbook σε αυτή την ιστορία. Πολλοί τα έχετε δει, και επίσης ο κύριος Σοφράς ξέρετε πολύ καλά ότι έχει επιμεληθεί και τη μετάφραση των pocketbooks σε αυτή την ιστορία. Και βγαίνουν κάθε χρόνο καινούργια. Έχουμε την ιστορία, μην ξεχνάμε, ότι υπάρχει το website της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, που ανά πάσα στιγμή, ελεύθερα, δωρεάν, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ένα κλικ εκεί πέρα και να πάει να τα βρει. Έτσι, και να έχει στο ευρύ κείμενο την όλη ιστορία. Και έχουμε τελικά και το CD, όπου το CD ποιο είναι το πλεονέκτημά του, πέρα από το ότι έχει όλο το κείμενο μέσα. Μπορεί κανείς, όταν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της βιβλιογραφίας ξεχωριστά, να σε πάει κατευθείαν στην αντίστοιχη περίληψη στο PubMed. Άρα λοιπόν, αν θέλει να δει κανείς παραπάνω την τεκμηρίωση που η οποία προσφέρεται μέσα σε αυτό το ευρύ κείμενο. Έχουμε την ελπίδα, έχουμε την φιλοδοξία να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά αυτά τα guidelines, τα οποία, επαναλαμβάνω, σκοπό δεν έχουν να γίνουν ο στενός κορσές του οποιοδήποτε, με κανέναν τρόπο, αλλά να δώσουν πραγματικά την πιο τελευταία τεκμηριωμένη όμως πληροφορία, αν θέλετε μασημένη, έτσι ώστε όταν έχει κανείς ένα συγκεκριμένο κλινικό πρόβλημα, πάει να κάνει ένα κλικ εκεί πέρα ή να ξεφυλίσει λίγο το βιβλίο και να πει
κοίταξε να δεις, άλλα πίστευα εγώ σε αυτά τα πράγματα, άλλα λένε αυτοί τώρα, διότι κάτι καινούριο έχει βγει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.